Ζητάμε σήμερα την συνεργασία με τον Δήμαρχο, μια σειρά από συναντήσεις οι οποίες θα έχουν απότερο σκοπό την καλύτερη συνεργασία και την άμεση συνεργασία της περιφέρειας με το Δήμο, την αντιμετώπιση ότι οποιοδήποτε θεμάτων προκύπτουν σε υπηρεσιακό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν η σημερινή συνάντηση είχε σαν θεματολογία μια σειρά από προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Χίου, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, και επίσης κάποιες άλλες οι οποίες τις ιεραρχήσαμε, τις αξιολογήσαμε και θα πάρουν και αυτές τη σειρά τους, έτσι ώστε να γίνουν αυτά έργα τα οποία θα δοθούν στους πολίτες του νησιού μας. Για τις προγραμματικές συμβάσεις για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Πυργίου Καρύντας, του δρόμου Λίμπη Σαλάβωνα, των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδων του Δήμου Χίου που αφορά γήπεδο Καρδαμήλων, Καλλιμασιάς και Χίου. Επίσης μιλήσαμε για την αποκατάσταση της λιμνοδεξαμενής των Κουρουνίων. Μιλήσαμε επίσης για την αποκατάσταση του δρόμου Κόμη Λιλικάς και την Συγκιάδα, πορεία την δεύτερη έξοδο της Σικιάδας. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς από την προηγούμενη περίοδο είχε μείνει στα αζήτητα, και επίσης την πορεία των μελετών των αντιπλημμυρικών του Φραγκοβουνίου του Δήμου Χίου και των υποδομών στο λιμάνι των Μεστών. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε ξεκινήσει μία σειρά επαφών. Αυτό που δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή στο ξεκίνημα της νέας πενταετίας είναι ότι θα πρέπει μέσα από την αγαστή συνεργασία, η οποία ήδη ξεκίνησε και τρέχει, περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας και Δήμου Χίου, να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Γνωρίζουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία ήδη συζητήσαμε σήμερα και έχουν να κάνουν με θέματα τα οποία τα έχουμε δουλέψει την προηγούμενη πενταετία, υπό δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, το τονίζω για μια ακόμη φορά. Είναι προγραμματικές συμβάσεις έργων σημαντικών για τον τόπο μας και πραγματικά είναι πολύ σημαντική η συζήτηση, γιατί είναι συζήτηση ουσίας, δεν είναι συζήτηση εντυπώσεων. Θέλω να σας πω ότι νιώθω πάρα πολύ καλά που βρίσκομαι εδώ σήμερα, αγαπητέ Παντελή. Άλλωστε είναι πολύ κοντινή η απόσταση του ενός κτηρίου με το άλλο και εμείς τις ευκαιρίες έχουμε δεσμευτεί ότι στα 5 χρόνια που θα έρθουν δεν θα τις αφήσουμε να πάνε χαμένες. Θα δουλέψουμε πραγματικά με απόλυτη ειλικρίνεια για το καλό του τόπου μας, για το καλό των ανθρώπων μας. Έχουμε ευκαιρίες σημαντικές που θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε και επειδή οι καιροί ούμενε τι, δεν πρέπει να αφήσουμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Εργαζόμαστε άοκνα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, τίποτα δεν χαρίζεται, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, τα πάντα κερδίζονται. Είμαστε λοιπόν εδώ μέσα από την συνεργασία, την ειλικρινή πρόθεση και διάθεση να δουλέψουμε για το καλό του τόπου μας και αισιοδοξούμε. Αισιοδοξούμε, αυτό λέγαμε και προηγουμένως, ότι θα γίνουν πράγματα. Θα γίνουν πράγματα και θα λυθούν προβλήματα τα οποία έρχονται από πολύ παλιά και είναι πρώτη τάξη ως ευκαιρία, με δεδομένο, όπως το είπαμε προηγουμένως, με την περιφέρεια, με το Δήμο, με τους βουλευτές, τον κυβερνητικό βουλευτή και τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, όπου και εκεί εγκαινιάσαμε την πρώτη συνάντηση, να προχωρήσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, μας παιδεύουν, μας ταλαιπωρούν, για να κάνουμε τη ζωή μας και πιο εύκολη και τελικά να έχουμε την Χίο που αξίζει κανείς να ζει σε αυτό το νησί, σε αυτό το τόπο.